Η Γερμανία προχωρεί σταδιακά στην ενεργειακή μετάβαση από την πυρηνική ενέργεια στις ανανεώσιμες πηγές, προσπαθώντας να ολοκληρώσει έγκαιρα τις δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Το Βερολίνο έχει αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές κατά 40% σε σύγκριση με το 1990. Αυτό σημαίνει συρρίκνωση κατά 78 εκατομμύρια τόνους στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πρώτο στόχος είναι να φτάσουν τα 25 με 30 εκατομμύρια με μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Η κυβέρνηση προσφέρει φορολογικά κίνητρα για τις ανακαινήσεις των κτηρίων και για βελτίωση των αποδόσεων θέρμανσης. Η χώρα διαθέτει 500 μονάδες άνθρακα που αποτελούν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς καλύπτουν το 46% της παραγωγής. Κατά μέσο όρο, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με 7 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Στο σύνολό τους καίνε πάνω από 340 εκατομμύρια τόνους άνθρακα. Το Βερολίνο φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει νωρίτερα τους κλιματικούς του στόχους σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία έχει 4 από τις 5 πιο ρυπογόνες εγκαταστάσεις καύσης άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη μελέτη της WWF. Τα εργοστάσια άνθρακα που παράγουν το 1 τρίτο των αερίων του θερμοκηπίου θα κληθούν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 22 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Η πρόκληση για τη γερμανική κυβέρνηση είναι να χειριστεί το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Το 2011, μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα, η Άγγελα Μέρκελ είχε αποφασίσει να θέσει εκτός λειτουργίας 17 πυρηνικούς σταθμούς μέχρι το 2020, χωρίς επιβάρυνση στην απασχόληση και τις εξαγωγές. Μέχρι το 2050, η Γερμανία φιλοδοξεί το 80% της ενέργειάς της να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως οι ανεμογεννήτριες. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα υψηλός, αλλά αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη, καθώς οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα 3 φορές πιο ακριβά σε σύγκριση με γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία.